στρατιώτες συνεταιρισμός στο νησιό. Κάνουμε σεμινάρια εδώ και πολύ καιρό, όπως προείπε ο αντιπρόεδρος και αρχηγός του σεμιναρίου. Προσπαθούμε να προωθήσουμε την ισοκομεία. Δεν πειράζει. Νομίζω ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται ύστερα από την οικονομική δυσχέρεια που έχουμε περιέλθει. Ο κόσμος το βλέπει σαν μία διέξοδο, σαν ένα πρόσθετο εισόδημα για να καλύψει το εισόδημα, το ετήσιο εισόδημά του. Είναι ένα προσοδοφόρο επάγγελμα. Είναι ένα προσοδοφόρο επάγγελμα από τη στιγμή που ο μελισσοκόμος θα κάνει τα μελίσια στο στάκι, όπως λέει η σύγχρονη επιστήμη. Ναι. Εγώ είμαι η γραμματέας του Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Ονομάζομαι Γεωργία Χρυστακοπούλου, είμαι τεχνολόγος γεωφόνος και είμαι πρόσφατα αρχάρια και επίδοξη μελισσοκόμος. Θέλω να πω ότι η τάση αυτή, η στροφή προς τη μελισσοκομεία που αναφέρατε και ρωτήσατε, έχει να κάνει σίγουρα με το οικονομικό πρόσοδο της μελισσοκομείας, αλλά το πιο βασικό απ' όλα είναι η μέλισσα να μην αντιμετωπιστεί μόνο σαν ένα υποχείριο για να έχουμε χρήματα εν μέσω κρίσης, αλλά πρώτα απ' όλα να καταλάβουμε ότι είναι ένας οργανισμός τρίτης τάξης, δεν είναι ένα απλό έντομο, δεν είναι όπως η Μήγα, δεν είναι όπως η Σφίγγα, είναι ένας πανέξυπνος οργανισμός από την αρχαιότητα. Είχαμε ξεχάσει τι σημαίνει αυτό το έντομο. Είναι ο βασιλιάς της φύσης και πρέπει να μάθουμε να τον χειριζόμαστε σωστά, με σεβασμό και να αποκτήσουμε γνώση και οι παλιοί και οι καινούργοι. Και φυσικά θέλω να πω, με αφορμή και το μελισσοκομικό συνεταιρισμό τώρα που έχω ενταχθεί, ότι οι ισχύς εν τη ενώση που λέγανε και παλαιότεροι, πρέπει να οργανωθούμε, πρέπει να αγαπηθούμε. Με αφορμή το σεμινάριο, βλέπετε, υπάρχει μεγάλη προσέλευση. Ήταν καλό γιατί μπορέσαμε να κοιταχθούμε ο ένας, να δούμε τα χαρακτηριστικά του άλλου. Και όταν λέω χαρακτηριστικά, όχι τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, τις ανάγκες του άλλου, αν το κάνει από αγάπη, αν το κάνει από ανταγωνισμό, αν το κάνει επειδή θέλει να έχει μια ευχάριστη ασχολία, αλλά να βγάλει και κάποια χρήματα. Και να μην υπάρχει έχθρα, να μην υπάρχει αντιπαλότητα, να μην κρύβουμε τις γνώσεις μας, να τις μεταδίδουμε και να ακούμε τον άλλο σαν φίλο, σαν συνάδελφο. Να μεταδίδουμε τις γνώσεις και να προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για τη μέλισσα. Χωρίς φυτοφάρμακα, χωρίς ταΐσματα, όλοι ξέρουμε πλέον τι σημαίνει ταΐσμα, χωρίς κλοπή για τον καταναλωτή. Το μέλι πρέπει να είναι σωστό, πρέπει να του δοθεί η αξία που του αρμόζει και πρέπει ο μελισσοκόμος, ο μελισσουργός, να πάρει επιτέλους τη θέση του επαγγέλματος, παύλα λειτουργήματος θα έλεγα εγώ, στην ελληνική κοινωνία. Ζούμε σε μια χώρα που είναι η χώρα θαύμα. Είναι κρίμα που έχει υποτιμηθεί τόσο πολύ η αγροτική παραγωγή και μέσα σε αυτό και η μελισσοκομεία. Ναι, έχει γίνει μόδα τώρα η μελισσοκομεία, αλλά στο τέλος θα φανεί το ποιος το κάνει από αγάπη και ποιος το κάνει μόνο για το χρήμα. Ο μελισσοκομικός συνεταιρισμός θα είναι ανοιχτός και για γνώσεις και για σεμινάρια που θα γίνουν το χειμώνα για πρακτική με ένα πολύ μικρό για τα έξοδα συντήρησης. Θα καθορίσουμε κάποιο μικρό, ας πούμε, τίμημα. Και παρακαλούμε πολύ όλους τους μελισσοκόμους, είτε θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά, είτε απλά να μάθουν αυτό το πράγμα που ρώτησαν οι παλιότεροι και έχουν γραφτεί άπειρα βιβλία για τη μελισσοκομεία. Ανοίξτε τα βιβλία, όχι τόσο πολύ ίντερνετ, περισσότερο τα βιβλία, καλά βιβλία και θα το αγαπήσετε, θα το λατρέψετε. Ευχαριστώ.